Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε για το τρίτο μέρος της εκπομπής. Βάζουμε στο τραπέζι της συζήτησης το κομμάτι του τουρισμού, το κομμάτι που μας αφορά λοιπόν όλους, λίγο πολύ, αφορά την Κρήτη συνολικά. Θα πάμε όμως στα ανατολικά της Κρήτης, στα νοτιοανατολικά της Κρήτης. Συγκεκριμένα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα εδώ τον κύριο Γιώργο Βαρδάκη, ο πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Ιεράπετρας και Νοτιοανατολικής Κρήτης. Καλησπέρα σας, κύριε Βαρδάκη. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς σας ευχαριστούμε που κάνατε τόσο δρόμο για να έρθετε εδώ στις εγκαταστάσεις στο Ηράκλειο, γιατί η αλήθεια είναι ότι και το ανατολικό κομμάτι της Κρήτης μας αφορά όλους σε ό,τι έχει να κάνει με τον τουρισμό. Μας αφορά όλη η Κρήτη, ναι, συνολικά και το ίδιο. Μιλούσα με τον συνάδελφο στην Ιεράπετρα, τον Νίκο Πετάση, και μου έκανε λόγο για μια πολύ σημαντική αναπτυξιακή τροχιά στην οποία έχει μπει ο νομός. Ναι, έτσι? Είναι αλήθεια. Ειδικά το νότιο κομμάτι της Κρήτης και το ανατολικό γενικότερα, δηλαδή της Ιεράπετρας και της Ιτίας, επειδή είχε μείνει και λίγο πίσω τουριστικά, ενώ από την πλευρά, όπως λέμε, τουριστική ανάπτυξη με την έννοια μονάδων, σιγά σιγά το αρχίζει και αναπτύσσεται. Έχει γίνει γνωστό, υπάρχουν υποδομές. Στην Ιεράπετρα έχουν ξεκινήσει και χτίζονται κάποια ξενοδοχεία, ειδικά μια μεγάλη μονάδα από μεγάλη εταιρεία. Αυτό είναι μέσα στα ευχάριστα. Από εκεί και πέρα, οι πληρότητες των ξενοδοχείων που υφίστανται στην περιοχή μας κάνουν αισιόδοξο ότι γενικά η πόλη έχει γίνει, η ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας, ένας σταθερός τουριστικός προορισμός, αρχίζει να αποκτάει ένα brand name και πιστεύουμε ότι το μέλλον είναι, γενικά δείχνει να είναι πολύ, πολύ ευχάριστο. Είναι μια ακόρεστη περιοχή, μια περιοχή που έχει πολλά περιθώρια ανάπτυξης. Βέβαια, γιατί η Ιεράπετρα και η Σιτία, κατά δεύτερο λόγο, απήχανε πολύ από τα κέντρα της εισόδου και εξόδου των τουριστών. Ξέρετε, το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, που είναι η βασική πύλη εισόδου στην Κρήτη, είναι μια απόσταση. Εντάξει, μπορεί να γίνουν αρκετές βελτιώσεις στη διαδρομή, που σίγουρα δείξανε τα αποτελέσματά τους, αλλά εξακολουθεί να είναι, για κάποιον ο οποίος έρχεται στην Κρήτη, μια απόσταση που πρέπει να κάνεις με το λεωφορείο πάνω από 2 ώρες κτλ. Είναι λίγο κουραστικό. Και νομίζω ότι και το κομμάτι των υποδομών, έτσι, γιατί αναφερθήκατε στους δρόμους, νομίζω ότι και το κομμάτι των υποδομών, όπως είναι για παράδειγμα το αεροδρόμιο και όλη αυτή η συζήτηση που έχει ξεκινήσει και πλέον την βλέπουμε να υλοποιείται σιγά σιγά και στην πράξη για το αεροδρόμιο Καστελίου, θα ενισχύσει την περιοχή σας. Σαφέστατα. Και μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και το αεροδρόμιο Σιτίας, ένα αεροδρόμιο λάθος χωροθετημένο, το οποίο όμως λειτουργεί και το οποίο λειτουργεί πολλά χρόνια. Τελευταία χρόνια άρχισε να έχει μια σχετική κίνηση, η οποία έχει ανεβάσει κατακόρυφα την επισκεψιμότητα στην περιοχή μας. Σημαντικό αυτό. Βεβαίως, είναι σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Άρα, από το κομμάτι των υποδομών που πρέπει να υλοποιήσει το κράτος, υπάρχουν πολλά βήματα να γίνουν. Στις ιδιωτικές υποδομές, λοιπόν, υπάρχει μια τεράστια πρωτοβουλία και μια κίνηση η οποία δείχνει. Θα ήθελα να σας πω ότι οι ιδιωτικές υποδομές έτσι κι αλλιώς ήταν σε καλό επίπεδο. Ήταν και μέσω του ανταγωνισμού μονίμως εξυγχρονίζονται, φτιάχνονται. Από τις ιδιωτικές υποδομές δεν έχουμε παράπονο. Και δεν θα βρει κανείς παράπονο στην περιοχή μας τουλάχιστον, αλλά φαντάζομαι σε όλη την Κρήτη. Το πρόβλημα είναι οι κρατικές υποδομές και πώς αυτές μεταφέρονται στο όλο κύκλωμα που λέγεται τουρισμός. Να, αυτό είναι πολύ σημαντική παράμετρος. Στο κομμάτι που λέγεται ποιότητα τουρισμού, βλέπαμε πριν από λίγες μέρες προβλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν από Πολωνούς τουρίστες. Ναι. Εκεί, ποιος είναι ο δικός σας προβληματισμός? Να σας πω, το συγκεκριμένο πρόβλημα ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό. Πολωνοί τουρίστες στην περιοχή μας έρχονται πολλά χρόνια, δεν είναι η πρώτη χρονιά. Καλά, ναι, εντάξει, δεν χαρακτηρίζει τους Πολωνούς τουρίστες στο συνολό. Έτυχε να γίνει ένα γεγονός το οποίο πήρε κάποια έκταση με την έννοια του ότι ήταν σε ένα ξενοδοχείο πολυτελείας που τουλάχιστον εκεί δεν συνηθίζεται με την ποιότητα των τουριστών που πηγαίνουν. Δεν θα το σχολιάσω καθόλου, θεωρώντας ότι είναι κάτι το οποίο έγινε, θα μπορούσε να γίνει οπουδήποτε, δεν έχει κάποια σημασία. Και απ' την άλλη, έχω να πω ότι ειδικά το επίπεδο των Πολωνών που έρχεται στην Ελλάδα δείχνει ότι ανεβαίνει συνέχεια. Γιατί είναι μια χώρα με ραγδαία ανάπτυξη, το βιωτικό τους επίπεδο ανεβαίνει συνέχεια. Είχαν και μια κουλτούρα από μόνοι τους, παρά το ότι ανήκαν έτσι στα ανατολικά κράτη. Και το βλέπουμε. Το βλέπουμε δηλαδή στην καθημερινότητά τους, ότι αρχίζουν σιγά σιγά αποκτούν εμπειρία τουρίστα. Και βλέπεις ότι ο Πολωνός από την πρώτη φορά που ήρθε, ξέρω εγώ, στην Κρήτη πριν 10 χρόνια με τον Πολωνό που έρχεται σήμερα, έχει πολύ μεγάλη διαφορά προς το καλύτερο. Τι λείπει από τον τουρισμό στην Ιεράπετρα? Από τον τουρισμό στην Ιεράπετρα λείπει η πύλη εισόδου. Η πύλη εισόδου, η οποία τώρα τελευταία με τις βελτιώσεις, όπως είπαμε, έχει αρχίσει και είναι λίγο πιο κοντά. Με το αεροδρόμιο Σιτίας πάλι είναι πιο κοντά. Πιστεύω, όπως είπατε κι εσείς, όταν γίνει το αεροδρόμιο Καστελίου, που αλλάζουν τελείως καταστάσεις, ότι θα είμαστε από τους ευνοημένους. Οι χώρες εκείνες οι οποίες αγαπούν περισσότερο την Ιεράπετρα, ποιες είναι? Ποια είναι η πιο μεγάλη ψηφιότητα? Οι πρώτοι έτσι, γενικότερα που αγαπούν την Ιεράπετρα είναι οι Γερμανοί. Είναι παραδοσιακοί πελάτες, έρχονται πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε και αρκετούς Γάλλους, οι οποίοι όμως επειδή πάνε σε κλαμπ, δεν φαίνονται τόσο στην κοινωνία της πόλης. Δηλαδή, τα ξενοδοχεία που ασχολούνται με Γάλλους είναι ένα ή δύο, όχι παραπάνω, αλλά είναι αρκετός κόσμος.
Επίσης, δυνατή αγορά στην Ιαρά Πτρένη Πολωνία, όπως είπαμε πριν, και οι κεντροευρωπαίοι πρώην Ανατολικοί, Σλοβάκοι, yeah. Τσέχοι, είναι ένα τοπικό γραφείο το οποίο έχει επενδύσει πάνω σε αυτό. Φέρνει πάρα πολύ κόσμο και βλέπω ότι και άλλα γραφεία πλέον από τις συγκεκριμένες χώρες έχουν αρχίσει και επενδύουν στην Ανατολική Κρήτη. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού στην Ιερά Πετρά υπάρχουν τα περιθώρια. Κοιτάξτε, οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού σαν συμπληρωματικές μορφές. Έτσι δεν θα το πάμε. Γιατί κάνουμε ένα λάθος και λέμε εναλλακτικές μορφές και θεωρούμε δεδομένο ότι θα πηγαίνει ο άλλος, ξέρω εγώ, ένα χρόνο ολόκληρο να ανεβαίνει στα βουνά. Δεν είναι έτσι. Όχι, δεν είναι έτσι. Ωραία. Αλλά για να αναπτύξουμε το κομμάτι που λέγεται χειμερινό. Και πάρα πολλά περιθώρια υπάρχουν, αλλά και γίνονται δειλά-δειλά βήματα από μικρές μονάδες οι οποίες συνήθως στηρίζονται πάνω σε αυτό. Βλέπεις δηλαδή ότι υπάρχουν γκρουπάκια στα άκρα της σεζόν που ή θα είναι ζωγράφοι, ή θα είναι περιπατητές, ή θα είναι δεν ξέρω οτιδήποτε άλλο που έχει σχέση με τη φύση. Που αυτή τη στιγμή, αν κατέβουμε στην Ιερά Πέτρα, η πλειοψηφία των τουριστών είναι αυτά που λέμε του εναλλακτικού τουρισμού με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Δεν είναι στο επίπεδο που θα ήθελε κάποιος για να πει ότι ναι, ο εναλλακτικός αλλά μεγάλα. Πάρα πολύ μεγάλα. Αλλά υπάρχουν. Υπάρχουν βήματα λοιπόν τα οποία γίνονται. Περιμένουμε και το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου, το οποίο γνωρίζω ότι στηρίζεται πάρα πολύ σημαντικά στην διεξαγωγή του στην Ένωση Ξενοδόχων. Ναι. Όμως δείχνει, αν θέλετε, και την σύνδεση την οποία έχετε με τοπικούς φορείς, το πώς αυτό που λένε πολύ απλά το ένα χέρι νύβει το άλλο, είναι μια καλή διαφήμιση για την Ιερά Πέτρα και θα επωφελήσει όλους τις τάξεις της οπτικής οικονομίας. Η ιδέα που έχει η Ένωση Ξενοδόχων τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια λέει ότι ό,τι είναι καλό για την πόλη είναι καλό για εμάς. Γιατί άμα είναι κάτι καλό στην πόλη, θα φέρει και περισσότερο τουρισμό. Ναι. Ο τουρίστας που έρχεται στην Ιερά Πέτρα δεν ζει σε εικονική πραγματικότητα. Δηλαδή, δεν θα είναι κλεισμένο σε ένα περιβάλλον αμυγός τουριστικό. Ζει μέσα στην πόλη. Ή τουλάχιστον ζει γύρω από την πόλη, με όπως ζει ο ντόπιος. Το Φεστιβάλ λοιπόν Ερασιτεχνικού Θεάτρου ήταν μια καλή διαφήμιση για την Ιερά Πέτρα. Το σκεφτήκαμε πριν από 5 χρόνια που έγινε αναβίωση του. Που έγινε αναβίωση του. Γίναμε οι βασικοί χορηγοί, είμαστε ακόμα οι βασικοί χορηγοί και θα το στηρίζουμε, φαντάζομαι, για πολλά χρόνια ακόμα. Μπράβο σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε εδώ και κάναμε αυτή τη συζήτηση. Έχουμε πολλά να πούμε και στο μέλλον. Εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε παρέα. Και εγώ σας ευχαριστώ και μάλιστα θα ήθελα όποτε μπορείτε να έρθετε στην Ιερά Πέτρα, να σας φιλοξενήσουμε και να κάνουμε τη συζήτηση εκεί επί τόπου, ώστε να δείχνετε, να βλέπετε, να ακούτε και να έτσι μπείτε στο νόημα και στο πνεύμα της πόλης. Η πρόσκληση γίνεται αποδεκτή. Θα έρθουμε και στην Ιερά Πέτρα λοιπόν για να τα συζητήσουμε και από κοντά. Άλλωστε έχουμε και τον αγαπημένο μας συνάδελφο τον Νίκο Ντομπετάση. Βεβαίως, ο οποίος καλύπτει με το παραπάνω το δημοσιογραφικό θέμα του καναλιού σας, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Αξίζει όμως να το αναφέρουμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ.